Να επιθυμίσω ότι ένα από τα βασικότερα αιτήματά μας, ένα από τα βασικότερα πράγματα που διαμορφώνουν το υπέροχο κόστος παραγωγής σήμερα για τους αγρότες και όχι μόνο για τους αγρότες, αλλά για όλο το λαό, είναι το πανάκριβο ρεύμα. Είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής που έχει μπει από τον Αύγουστο ακόμα, το χαράτσι δηλαδή, στα αγροτικά μας τιμολόγια. Πληρώνουμε ρεύμα 3 φορές πάνω από αυτά που πληρώναμε πέρσι και πρόπερσι. Απ' τη μια πλευρά αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, σήμερα παράγεται ρεύμα από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Να μην λένε λοιπόν πως είναι μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Είναι μια στοχευμένη πολιτική. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί το ρεύμα σήμερα είναι ακριβό? Γιατί αυτοί οι μεγαλοεπενδυτές, αυτοί που έχουν ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουν σήμερα κατώτερες εγγυημένες τιμές. Οι ΔΕΗ αγοράζει που ακριβότερα από εκεί και πουλάει φθηνότερα, να το πούμε έτσι. Και μετακυλείται το κόστος απάντηση στο αγροτικά, στα αγροτικά μας τιμολόγια και στα οικιακά μας τιμολόγια. Απαιτούμε λοιπόν άμεσα η κυβέρνηση να μην μας κοροϊδεύει ότι θα μειώσει το 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής πάνω στο πακέτο των 170 εκατομμύριων που ανακοίνωσε τις προηγούμενες μέρες, γιατί είναι πραγματικά κοροϊδία όταν σου παίρνουν 3 να σου δίνουν πάλι πίσω το 1 και να σου λένε ότι να, σας προστατεύω, και το 50% στους 2 μήνες για Γενάρη και Φλεβάρη. Εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί τελείως η ρήτρα αναπροσαρμογής και στα αγροτικά μας τιμολόγια και στα οικιακά μας. Και ταυτόχρονα να υπάρχει μείωση 50% στο ρεύμα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι εδώ και 10 χρόνια, τα χρόνια του μνημονίου δηλαδή, το ρεύμα έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Επίτηδες λοιπόν και οι κυβερνήσεις έκλεισαν τα λιγνητορυχεία για να είμαστε εξαρτημένοι από αυτούς που έχουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν θα σταματήσουμε λοιπόν. Απαιτούμε άμεσα να σταθεί το μήνυμα προς την κυβέρνηση απάνω και μπροστά μου εδώ πέρα του δώσουμε το ψήφισμά μας, που είναι το ψήφισμα της Συντονιστικής Επιτροπής του Μπλόκου, ότι άμεσα ζητάμε την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και φτηνό ρεύμα. Ταυτόχρονα, συνάδελφοι, η κινητοποίησή μας σήμερα θα συνεχιστεί. Θα δώσουμε και ψήφισμα στην αποκεντρωμένη διοίκηση, με βάση τα αιτήματά μας που έχουμε διαμορφώσει αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και ένα από τα βασικότερα αιτήματα είναι άμεσα να πληρωθούν αυτοί οι συνάδελφοί μας που δεν έχουν πληρωθεί τις ενισχύσεις του 2022. Γιατί, συνάδελφοι, ορισμένα κτήματα είτε είναι δασικά, βγήκαν εκτός, τα πέταξαν έξω. Ενώ μας πήρε ολιγά τα χρήματα, απ' την άλλη πλευρά μας κόβει τις ενισχύσεις επειδή κοκκινίζουν. Όμως δεν κοκκίνησαν οι συνάδελφοι όταν πήγαμε να κάνουμε τη δήλωση του ΟΣΔΕ. Ήθελαν να μας πάρουν τα χρήματα πρώτα. Ολιγά, με ένα νόμο κατευθείαν μπαίνει στο λογαριασμό και σου παίρνει τα χρήματα. Πριν μπουν οι ενισχύσεις, ολιγά μας παίρνει τα χρήματα. Μέσα από το λογαριασμό. Βεβαίως. Το ιδιωτικό λογαριασμό του καθενός. Και εμείς ζητάμε ολιγά πραγματικά να αποζημιώνει και στο 100% της παραγωγής, αλλά και τα αγροτικά και τα κτηνοτροπικές εγκαταστάσεις.